Καλημέρα σας. Παρακολουθείτε τη διακαναλική συνέντευξη της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, της ΟΚΔΕ. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το πρόγραμμα, την πολιτική και την πολιτική πρακτική της ΟΚΔΕ. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις εκλογές της 21ης Μαΐου με ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, τα οποία απαρτίζουν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, φοιτητές, άνεργοι και αγωνιστές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε σχολεία και σχολές. Τη σημερινή μας παρουσίαση θα ανοίξει η συντρόφισσα Σοφία Θεοδωροπούλου, ιδιωτική υπάλληλος στις τηλεπικοινωνίες και συνδικαλίστρια, που θα μιλήσει για την οικονομική και πολιτική κατάσταση. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υποφαινόμενος Γρηγόρης Καρβούνης, μεταπτυχιακός φοιτητής, που θα παρουσιάσω το πρόγραμμα και το σχέδιο πάλης της ΟΚΔΕ, και στο κλείσιμο της σημερινής μας παρουσίασης θα μιλήσει ο σύντροφος Σοφρόνης Παπαδόπουλος, ιστορικός στέλεχος της ΟΚΔΕ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της ΟΚΔΕ. Ας ξεκινήσουμε. Στις εκλογές της 21ης Μάη, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, θέλουν να ξεχάσουμε το έγκλημα στα Τέμπη. Για όλους εμάς όμως, τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, βαραίνει ακόμα η σκιά αυτής της δολοφονίας. Για την οποία όλοι οι υπεύθυνοι, το σύστημα του κέρδους, των ιδιωτικοποιήσεων, το πολιτικό προσωπικό του παραμένουν ατιμόρυτοι. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις, η κοινωνική έκρηξη που ακολούθησε τα Τέμπη, έδειξε καθαρά τη μαζική απόρριψη όλου του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Έχουν το δίκιο τους σήμερα οι εργαζόμενοι και οι νέοι που αισθάνονται οργή και αηδία σε μια προεκλογική δήθεν συζήτηση γεμάτη με ψέματα, φτηνές υποσχέσεις και εκβιασμούς. Όλες οι αστικές δυνάμεις, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, προσπαθούν να στρέψουν αυτή την αηδία στην αποχή. Η ΟΚΔΕ καλεί, όχι στην αποχή. Ρίχνει νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας, ενισχύει τεχνητά τα εκλογικά ποσοστά των αστικών κομμάτων, τους επιτρέπει να σχηματίζουν κυβερνήσεις, ενώ είναι μειοψηφία μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όλοι τους Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, θέλουν να μας επιβάλλουν τον ίδιο εκβιασμό, με τις δικές του ο καθένας κυβερνητικές προτάσεις για τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Για εμάς, σταθερότητα σημαίνει η συνέχιση της ίδιας και χειρότερης πολιτικής. Της φτώχειας, της εξαθλίωσης των ιδιωτικοποιήσεων, των πληστηριασμών, των σκληρών αντεργατικών μέτρων, της καταστολής και της αστυνομοκρατίας, των πανάκριβων εξοπλιστικών προγραμμάτων σε βάρος των δαπανών για τις κοινωνικές ανάγκες, της φιλοπόλεμης συστράτευσης με τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που έχουν κάνει τη χώρα ένα πραγματικό ορμητήριό τους, μια απέραντη βάση. Επομένως, η ΟΚΔΕ καλεί σε μαζική καταδίκη όλων αυτών των σχεδίων. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει όποια καινούργια κυβέρνηση κι αν μαγειρευτεί να την κάνουμε όσο γίνεται αδύναμη. Πρώτα-πρώτα πρέπει να απαλλαγούμε από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Καμώνονται τους κεντρώους, ενώ στην πραγματικότητα είναι οι πιο ακραίοι στην ταξική λύσα τους ενάντια στους εργαζόμενους και την νεολαία. Από τη μία μεριά, λέει, λάδισαν όλο το δημόσιο πλούτο, ξεπούλησαν τα πάντα και το νερό, ακόμα και τις μονάδες για τα καρκινοπαθή παιδιά. Και από την άλλη μεριά, ταΐζουν με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης το κεφάλαιο και τους πλούσιους. Οι άριστοι, άχρηστοι του Μητσοτάκη, με τα περίφημα ΠΑΣ και τα καλάθια τους, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιδοτούν τις αυξήσεις των τιμών, δηλαδή να εκτινάσουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των καπιταλιστών. Το ακραίο κέντρο του Μητσοτάκη, με την ατζέντα και με τις πρακτικές που κυβερνά, δεν έχει τίποτε απολύτως να ζηλέψει από την ακροδεξιά. Με τα πογκρόμ ενάντια στους διαδηλωτές, με την αστυνομοκρατία, με τις κρατικές ρατσιστικές δολοφονίες των Ρωμά, των μεταναστών, των προσφύγων, όλα αυτά που έχουν γίνει σήμα κατά τεθέν τους. Έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο φιλοβασιλικούς, φιλοχουντικούς πρόσωπα και πολιτικές από τις πιο μαύρες σελίδες, κλείνουν και το μάτι σε ακροδεξιά, ρατσιστικά, αφηνιασμένα νεοφιλελεύθερα σχήματα, προκειμένου να βρουν πολιτικά δεκανίκια. Άρα, μια αυτοδυναμία που τώρα με έπαρση Λουδοβίκου θέλει να διεκδικήσει ο Μητσοτάκης από τις εκλογές, θα είναι για τους εργαζόμενους πραγματικά καταστροφική. Ως ΟΚΔΕ προειδοποιούμε ταυτόχρονα
ότι πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουμε την πλάτη στην τεράστια απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Όπως λέει και το πρόγραμμά τους, ως εδώ πραγματικά με την τεράστια ζημιά που μας έχουν κάνει. Γιατί το τσαλαπάτημα της Λαϊκής Βούλησης στο δημοψήφισμα του 2015 δεν σβήνει με τίποτα. Είναι από τις πιο βάναυσες αντιδημοκρατικές πολιτικές πράξεις που έχουν γίνει. Το τρίτο μνημόνιο επίσης δεν σβήνει με τίποτα, που έφερε και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα τέρας φόρο λαιλασίας ιδιωτικοποιήσεων που άνοιξε εν τέλει το δρόμο και στα αρπακτικά φαντς. Και όλα αυτά τα έκανε με ένα δίθεν αριστερό προσωπείο, το οποίο έσπηρε τεράστια απογοήτευση και σύγχυση στους εργαζόμενους. Επομένως, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας ξεκάθαρα που άνοιξαν τον δρόμο για αυτή τη σκληρή τετραετία της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη που ζήσαμε. Τώρα ο Τσίπρας θέλει να εξαπατήσει εκ νέου τον ελληνικό λαό, τάζει και πάλι τα πάντα. Λέει θα φέρει πίσω στο δημόσιο το νερό. Στα σοβαρά ο Τσίπρας θα το κάνει αυτό, που ολοκλήρωσε το ξεπούλημα της ΔΕΗ και της Τρενοσέ, που έκανε τσιφλικά της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο, που υπονόμευσε για δεκαετίες όλη τη δημόσια περιουσία στην αποπληρωμή του χρέους. Πρόσφατα, μάλιστα, μας είπε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμοί που έγιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν λίγοι, λέει, γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία, μας είπε. Αυτά είναι λόγια σωστού νεοφιλελεύθερου, που πίνει νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, του απαγορεύεται το απαγορεύεται στο κεφάλαιο της ασυδοσίας του κέρδους των καπιταλιστών. Σήμερα, βέβαια, δεν έχει να πει λέξη για την αντιστροφή των ιδιωτικοποιήσεων, ούτε καν για τα τρένα, ούτε καν αυτό. Άλλωστε, στην τετραετία που πέρασε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε δεκάδες άρθρα από τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη, των κατάπτυστων νόμων της Κεραμαίου στην εκπαίδευση, του Χατζηδάκη στα εργασιακά και λοιπά. Και σήμερα ορκίζεται στα αστικά επιτελεία ότι λέει το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο, δηλαδή υπόσχεται ότι θα είναι και τη δεύτερη φορά ακίνδυνος, φρόνιμος απέναντί τους, όπως ήταν και την πρώτη φορά δηλαδή, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ βούτυξε βαθιά μέσα στη λεγόμενη διαπλοκή. Σε αυτές τις εκλογές τα ψηφοδέλτιά του είναι γεμάτα, όχι μόνο με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τους δικούς του επιχειρηματίες και με τους δικούς του άριστους. Επομένως, καμία ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και στην λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, ως όκ δε λέμε ότι η λογική του μικρότερου κακού αποδεδειγμένα μας οδηγεί κάθε φορά στο μεγαλύτερο κακό. Αντίθετα με τα στημένα debate που παρακολουθήσαμε πρόσφατα, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την ανθρωπότητα. Πρώτα και κύρια αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, τη χρεοκοπία διαρκείας, την τεράστια κρίση δηλαδή του ελληνικού καπιταλισμού, που αποτυπώνεται στα κέρδη δημόσια και ιδιωτικά που έχουν εκτοξευτεί, στην καταράκωση όλων των παραγωγικών επενδύσεων. Μπροστά σε αυτά, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κοκορεύονται διαρκώς ποιος θα μας εξασφαλίσει την επενδυτική βαθμίδα, τα αιματηρά πρωτογενή πλεονάσματα που τη συνοδεύουν, δηλαδή τι κάνουν, συναγωνίζονται ποιος από τους δύο θα μας παραδώσει στους δανειστές και την αγορά με τη θηλιά του χρέους δεμένη πιο σφιχτά στο λαιμό μας. Φλιαρούν και οι δύο περί ανάπτυξης και ταυτόχρονα κρύβουν ότι μέσα σε αυτήν την κρίση μια ελίτ θησαυρίζει χωρίς όριο και με τον πιο παρασιτικό τρόπο στις πλάτες μας, με το δικό μας υδρότα, με το δικό μας αίμα, πάνω στη δικιά μας δυστυχία. Γιατί η εκτείναξη των κερδών όλων των μεγάλων επιχειρήσεων δεν προέρχεται από τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά από την αύξηση των τιμών, από τις φόρο απαλλαγές, από τη φόρο διαφυγή, από τα δισεκατομμύρια των κρατικών ενισχύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και βεβαίως πάνω απ' όλα από το τσάκισμα όλων των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Αυτή η κρίση έχει κάνει σήμερα τον ελληνικό καπιταλισμό από τους πιο αδύναμους κρίκους στο νέο φούντομα της διεθνούς κρίσης, της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος,
που αποτυπώνεται στη στασιμότητα, στον πληθωρισμό, στις κυρώσεις, στις φαραωνικές κοινωνικές ανισότητες. Στο και μάλιστα όλα αυτά ξεσπάνε πιο σφοδρά στο στρατόπεδο, τον είπα και των δυτικών υπεριαλιστών, στο στρατόπεδο δηλαδή που η ελληνική αστική τάξη τα έχει δώσει πραγματικά όλα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύουν, διαφημίζουν καθημερινά ο καθένας τις επιτυχίες του. Ποιος αύξησε περισσότερο τους μισθούς και τις συντάξεις, ποιος μας έβγαλε από τα μνημόνια, πώς μείωσαν την ανεργία, πώς λέει φέρνουν επενδύσεις, ανάπτυξη, ψηφιακή επανάσταση, καμώνονται ότι εφαρμόζουν κοινωνική πολιτική με τα ΠΑΣ, με τα επιδόματα ελεημοσύνης και με τα καλάθια. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, η οποία είναι αυτή που βιώνουμε καθημερινά όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι νέοι. Με τους μισθούς πείνας που τελειώνουν στα μισά του μήνα και έχουν κάνει όλους τους εργαζόμενους νεόπτωχους, με τις κλεμμένες συντάξεις που παραμένουν στα επίπεδα εξαθλίωσης, με τους δεκάδες χιλιάδες απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, με την ακρίβεια που κανένας τους ούτε θέλει, ούτε μπορεί να χαλιναγωγήσει, γιατί όλοι πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή στο ανεμπόδιστο κέρδος των καπιταλιστών. Από τα λαϊκά σπίτια που βγαίνουν διαρκώς στο σφυρί, από τους φτωχούς που τους πετούν στο δρόμο τα ΜΑΤ, από τους εργάτες που πετσοκόβονται καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς από τα ατυχήματα δολοφονίες, εξαιτίας των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας, γιατί έτσι επιβάλλει ο νόμος Χατζηδάκη και το δίκαιο της αγοράς, δηλαδή των αφεντικών. Δεύτερον, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μας κρύβουν πόσο μεγάλη είναι η απειλή του πολέμου. Μας λένε ότι με τις βάσεις του ΝΑΤΟ, δίνοντας τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, όπως της Αλεξανδρούπολης και λοιπά, γινόμαστε, λέει, πιο ισχυροί, έχουμε την προστασία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι ότι μας βυθίζουν όλο και περισσότερο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Ουκρανία και μάλιστα σε ρόλο μπροστάρι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έδωσαν όλα, ψήφισαν τις κυρώσεις, έστειλαν όπλα και πολεμοφόδια, καλοϋποδέχτηκαν και χειροκρότησαν τους ναζί αζωφίτες του Ζελένσκι στη Βουλή, υιοθετούν με ένα στόμα το δόγμα ότι είμαστε, λέει, σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η εποχή μας σφραγίζεται από τον κίνδυνο ενός νέου παγκόσμιου πολέμου, ακόμα και με πυρηνικά. Σε αυτήν την τεράστια σύγκρουση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ολόκληρη η ελληνική αστική τάξη, με το περίφημο δόγμα ότι ανήκουμε στη Δύση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λένε, θέλουν να γίνουν πρωτοπαλίκαρα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η επιλογή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Εκτός όλων των άλλων, θεριεύει και θρεύει τους τυχοδιοκτικούς ανταγωνισμούς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίοι βεβαίως δεν γίνονται για κανένα εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα, όπως μας λένε, αλλά για τα αντιδραστικά συμφέροντα των κυρίαρχων αστικών τάξεων και των υπεριαλιστών. Ενάντια σε αυτή την τρομερή απειλή του πολέμου, η ΟΚΔΕ παλεύει για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα, που δεν θα γίνεται ουρά κανενός υπεριαλιστή, ούτε δυτικού ούτε ανατολικού, που θα παλεύει μέσα στην ίδια μας τη χώρα για να ιτηθεί η δική μας αστική τάξη και σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια στο στρατόπεδο των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Και τρίτο μεγάλο θέμα είναι η επέλαση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Στο βωμό του κέρδους θυσιάζεται σήμερα και η ενεργειακή και η διατροφική βιωσιμότητα, ουσιαστικά το ίδιο το μέλλον της ανθρωπότητας. Και εδώ πάλι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι πλούσιοι μιλάνε για δήθεν πράσινη ανάπτυξη. Αυτό που εννοούν στην πραγματικότητα είναι ένα νέο πεδίο κερδοσκοπίας του κεφαλαίου. Το είδαμε αυτό άλλωστε και με την εσπευσμένη απολιγνητοποίηση που είχε μοναδικό σκοπό να στήσει το χρηματιστήριο της ενέργειας, να ενισχύσει τα κέρδη των ιδιωτών παρόχων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η απαραίτητη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, απαιτεί μία άλλη οργάνωση της οικονομίας.
με έναν δημοκρατικό, διεθνή, σοσιαλιστικό σχεδιασμό από τους ίδιους τους παραγωγούς του πλούτου, δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η ΟΚΔΕ μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Η κρίση του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που για όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, έρχονται μπροστά μας δύσκολες μέρες και μέτρα σκληρά. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ κρίσιμη και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να λυθεί ούτε με ημίμετρα, ούτε με μισόλογα, ούτε με αυταπάτες όμως για εύκολες κοινοβουλευτικές λύσεις. Να γιατί το πρόγραμμα και η πρακτική και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 είναι και ακατάλληλα και παντελώς αδιέξοδα. Καταρχάς για το ΚΚΕ δεν είναι μόνο ότι πρόσφατα υπερψήφισε το κατάπτυστο επίδομα των 600 ευρώ στους ενστόλους, μία κίνηση που εμείς λέμε πραγματικά ντροπιαστική, που ξεπλένει τους μηχανισμούς καταστολής. Αλλά και στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για τα τέμπη, το ΚΚΕ ούτε στιγμή δεν δέχτηκε να θέσει το κύριο ζήτημα, δηλαδή να επιστρέψουν οι σιδηρόδρομοι στο δημόσιο. Αντί για αυτό που διατράνωναν οι εκατοντάδες χιλιάδες των διαδηλωτών πανελλαδικά στη χώρα, έσπηρε σύγχυση και αναπαρήγαγε την διασπορά των ευθυνών με το περίφημο είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Τα ίδια όμως κάνει το ΚΚΕ, έτσι αντιμετωπίζει όλους τους αγώνες ανεξαιρέτως. Με τη διάσπαση, με τις γνωστές ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες, αφήνοντας, καθυλώνοντας όλους τους αγώνες στα μισά του δρόμου, στο επίπεδο μιας απλής διαμαρτυρίας, και μετά τα παραπέμπει όλα στην εκλογική του ενίσχυση, στην ψήφο δηλαδή για περισσότερους βουλευτές. Επομένως, στην πραγματικότητα η γραμμή του ΚΚΕ είναι εξαιρετικά συντηρητική και σε όλες τις κρίσιμες καμπές συντάσσεται με την νομιμότητα, με το υπάρχον καθεστώς, με την κανονικότητα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το ΚΚΕ ακόμα και σήμερα λιβανίζει τα σταλινικά καθεστώτα, αυτές τις αποκρουστικές μονοκομματικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που τόσο δυσφήμισαν το απελευθερωτικό όραμα του σοσιαλισμού, τη μόνη εναλλακτική. Επομένως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να επαναληφθούν τέτοια ιστορικά εγκλήματα σε βάρος του εργατικού και επαναστατικού κινήματος. Καμία ψήφο στο ΚΚΕ. Η ψήφο στο ΚΚΕ ούτε ενισχύει, ούτε ριζοσπαστικοποιεί τους αγώνες, αλλά υψώνεται ως ανάχωμα μπροστά τους. Όσο για το ΜΕΡΑ25, πρόκειται βασικά για έναν αστικό σχηματισμό που προήλθε από το ξεύτισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία εμφανίζεται εδώ και εκεί, χρησιμοποιεί τη λέξη σοσιαλισμός για να ψαρέψει σε θολά νερά. Οι τεχνοκρατικές συνταγές που παρουσιάζει ως δίθεν λύση είναι παντελώς αναξιόπιστες. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρουσιάζεται αλαζονικά ως ο εκπρόσωπος του περήφανου όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα του 2015. Γιατί είναι από τους βασικούς υπεύθυνους της συνθηκολόγησης του 2015, την προετοίμασε με τις ενδιάμεσες συμφωνίες, τεχνοκρατικές και αυτές, για την αναγνώριση και την αποπληρωμή του χρέους. Άλλωστε, το ΜΕΡΑ25 δεν έχει να πει τίποτε το σαφές και καθαρό για όλα τα μεγάλα θέματα, την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, τον πόλεμο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα δηλαδή τα οποία απαιτούν κρίσιμες επιλογές αν θέλουμε να κάνουμε πραγματική ρήξη. Και αυτό σημαίνει μαζικές εθνικοποιήσεις, μονομερή στάση πληρωμών, διαγραφή του χρέους, καθιέρωση εθνικού νομίσματος, μέτρα αντικαπιταλιστικά. Για όλα αυτά το ΜΕΡΑ25 του Βαρουφάκη θα μας πει και ναι και όχι και ίσως και τελικά όλες αυτές οι τεχνοκρατικές συνταγές του είναι παντελώς ουτοπικές και ανεφάρμοστες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο σκληρός αγώνας των εργαζομένων και της νεολαίας. Δεν χρειαζόμαστε πεφωτισμένους τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς και δικηγόρους, ούτε ελαμπερούς αρχηγούς
στο φακό και τις αφίσες. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Όσοι αριστεροί ακολουθήσουν το μόρφωμα του Βαρουφάκη και του Μέρα 25 σήμερα, απειλούνται με περιθωριοποίηση και με αποστράτευση, πράγμα το οποίο το έχουμε δει στη γειτονική μας Ιταλία με την εξαφάνιση κάθε αριστερής δύναμης. Η ΟΚΔΕ θέλει να τονίσει. Όποια κυβέρνηση κι αν μαγειρευτεί από αυτές τις εκλογές, οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες, έρχονται μέτρα σκληρά. Γιατί δεν ζούμε πια σε καμιά κανονική αστική δημοκρατία. Η πολιτική σύψη ξεχυλίζει από παντού, από όλους τους κρατικούς και κυβερνητικούς θεσμούς. Από όλα τα φωτεινά λαμπερά ονόματα που κοσμούν τα ψηφοδέλτια των αστικών κομμάτων, απόλυτους στην αυλή. Ονόματα που στο άκουσμά τους ανατριχιάζει το Πανελλήνιο. Πάτσης, Λιγνάδης, Καϊλή, Γεωργούλης και τόσοι άλλοι. Αυτή η βρωμερή αλητεία των σκανδάλων, όσο αποκρουστική και αν είναι, είναι μόνο το αποτέλεσμα του ενός και μεγαλύτερου σκανδάλου που είναι η ίδια η νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική. Αυτή δηλαδή η πολιτική που θέλει να ρίξει στις πλάτες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας όλη την κρίση του συστήματός τους. Και μάλιστα ταυτόχρονα θρέφει και την απειλή ακόμα πιο αυταρχικών καθεστώτων, ακόμα και του πολέμου. Αυτή η πορεία μπορεί και πρέπει να ανατραπεί με τους σκληρούς αγώνες, όπως των νοσοκομιακών για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, όπως των διανομέων που σε ένα βαθμό κατέκτησαν εργατικά δικαιώματα, όπως των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, όπως των φοιτητών που έβαλαν φρένο στην πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως βλέπουμε τη μεγαλειώδη ταξική σύγκρουση που δίνουν οι Γάλλοι εργαζόμενοι και νεολαίοι ενάντια στον Μακρόν, τον πρόεδρο των πλουσίων, όπως τον λένε. Με τον εξοπλισμό των εργατικών και νεολαίστικων αγώνων με μια επαναστατική πολιτική. Αυτό τον στόχο εξυπηρετεί η ψήφος στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ψήφος λοιπόν στην ΟΚΔΕ για μια αριστερά επαναστατική, για μια χρήσιμη επιλογή στις εκλογές της 21ης Μάη. Καλημέρα και από μένα. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα βλέπουμε καθημερινά τις ζωές, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας να θυσιάζονται για τα κέρδη και τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Δεν υπάρχει προοπτική για καλύτερες μέρες, ούτε με τη συνέχιση του εξευτελισμού μας με την ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ούτε με την επιστροφή του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Η ΟΚΔΕ καλεί να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να προωθήσουμε ένα ριζοσπαστικό, ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, με το σύνθημά μας να πληρώσουν οι πλούσιοι που θησάβρισαν πάνω στη δική μας φτώχεια και εξαθλίωση. Περνάμε λοιπόν στην αντεπίθεση και αυτό σημαίνει πλαφόν και μείωση στις τιμές των βασικών αγαθών, εθνικοποίηση της ενέργειας και των τομέων κλειδιών της οικονομίας, χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες και κάτω από εργατικό έλεγχο. Να καταργήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας και τον ΦΠΑ. Μπλόκο σε πληστηριασμούς και εξώσεις. Διαγραφή των χρεών των λαϊκών οικοκυριών. Να εφαρμόσουμε ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών. Στόπ στις ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποίηση των συγκοινωνιών με εργατικό έλεγχο. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε άλλα θύματα όπως αυτά που προέκυψαν από το έγκλημα στα Τέμπη. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις για όλους, κατάργηση όλων των αντιαπεργιακών και αντισυνδικαλιστικών νόμων όπως του Χατζηδάκη, επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, να μην έχουμε άλλες δολοφονίες εργατών, απαγόρευση των απολύσεων, λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, 7ωρο πενθήμερο, σταθερή εργασία χωρίς ελαστικότητες. Λεφτά για τις κοινωνικές μας ανάγκες, όχι για εξοπλισμούς. Έξω από το ΝΑΤΟ να διώξουμε τις βάσεις των Αμερικανών. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο. Κοινή πάλι και διεθνισμός εργαζομένων, φτωχών και λαών ενάντια στον εθνικισμό
τον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Για να χρηματοδοτήσουμε προφανώς ένα τέτοιο πρόγραμμα, η ΟΚΔΕ λέει πως πρέπει να προχωρήσουμε στα εξής. Σε άμεση παύση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του χρέους. Να κάνουμε στάση πληρωμών σε τοκογλύφους και τραπεζίτες. Γιατί το χρέος δεν είναι των εργαζομένων, αλλά των καπιταλιστών και των πολιτικών τους επιτελείων που κατασπατάλησαν επί δεκαετίες το δημόσιο πλούτο. Να πάρουμε τον πλούτο των καπιταλιστών, να επιβάλλουμε άμεση και βαριά φορολογία των κερδών του κεφαλαίου και των πλουσίων για τη γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν υγείας, παιδείας και ασφάλισης. Να βάλουμε μπρος σε ένα πρόγραμμα παραγωγικών, δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων με δημοκρατικό σχεδιασμό για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Έξοδος από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ. Άμεση επιβολή εθνικού νομίσματος. Για να απαλλαγούμε από την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση, των καπιταλιστών και υπεριαλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς. Για να μπορούμε οι εργαζόμενοι να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τις ζωές και το μέλλον μας. Η διάλυση της ΕΕ δεν θα σημάνει κανέναν απομονωτισμό. Αντιθέτως, είναι το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης των εργαζομένων. Μιας πραγματικά δημοκρατικής, ριζοσπαστικής, σοσιαλιστικής Ευρώπης. Να παλέψουμε και να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Να δημιουργήσουμε επιτροπές δράσης ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης και τη φτώχεια. Τέλος, να προστατέψουμε το περιβάλλον και τη ζωή από την καταστροφή του καπιταλιστικού κέρδους. Εργαζόμενοι και νέοι έχουμε πραγματικά τη δύναμη όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς, μαζικούς και μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Το έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών, των διανομέων, των εκπαιδευτικών, το σπάσιμο στην πράξη όλων των χουντοαπαγορεύσεων, την αντιμετώπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και προφανώς τη μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Ως ΟΚΔΕ πιστεύουμε πως αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα και σχέδιο κλιμάκωσης για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί και για να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χρειάζονται μαχητικά μέσα πάλης, με όπλα μας τη διαδήλωση, την κατάληψη, τη γενική απεργία. Ένα πραγματικό σχέδιο πάλης που θα στοχεύει στην ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα όλων των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, όλων των αποχρώσεων, για να ξαναζωντανέψουμε τα σωματεία και να χτίσουμε νέα, με ενεργή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, να προωθήσουμε την αυτοοργάνωση στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές, μέσα από συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και συντονιστικά. Να οργανώσουμε την αυτοάμυνα του κινήματος ενάντια στην καταστολή, όπως την έκρηξη της Νέας Μύρνης και στους αγώνες ενάντια στις χουντοαπαγορεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με ένα σχέδιο πάλης που θα ενώνει όλους τους επιμέρους αγώνες σε γενική απεργία, την δική μας εξέγερση όπως τη Γαλλία. Η ΟΚΔΕ δεν σπέρνει αυταπάτες. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν ούτε από κάποιο αστικό κόμμα, ούτε μέσα στο αστικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο μία πολιτική αλλαγή, αλλά μία κοινωνική ανατροπή. Μία άλλη δομή εξουσίας, μία κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες και την αυτοοργάνωσή μας. Θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς. Μια πραγματική εργατική δημοκρατία που καμία σχέση δεν θα έχει με την αστική μνημονιακή δημοκρατία των πλουσίων και της διαφθοράς. Μια εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει το δρόμο στην μόνη εναλλακτική, στο σοσιαλισμό. Έναν πραγματικό σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που θα αξιοποιεί όλες τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους για το όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι για τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών και γραφειοκρατών, βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων, με τις αξίες της αλληλεγγύης, το δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Η ΟΚΔΕ λέει ότι μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική.
Σε όλο τον κόσμο τα ρεφορμιστικά και τα σταλινικά κόμματα έχουν διαλυθεί ή ακόμα έχουν περάσει και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Παράλληλα, οι διάφοροι ψευτοπροοδευτικοί που υπόσχονται λύσεις εύκολες και γρήγορη ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα ξεγυμνώθηκαν και ενσωματώθηκαν στο αστικό μνημονιακό νεοφιλελεύθερο μπλοκ, σπέρνοντας απογοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά στο εργατικό κίνημα. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία που στην πρώτη δυσκολία θα συνθηκολογούν, ούτε εκλογικίστικες συγκολήσεις που θα ενώνονται μόνο και μόνο στην κάλπη. Η ΟΚΔΕ δεν υποκύπτει στην ιτοπάθεια. Παλεύουμε για να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη, αποφασισμένη και αταλάντευτη στο στόχο της. Μια δύναμη με στέρεη εργατική και κομμουνιστική φυσιογνωμία, που πάει κόντρα στο επίσημο πολιτικό σκηνικό και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, με αγωνιστές τίμιους που παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα, που δεν υποτάσσονται στο νεοφιλελεύθερο δόγμα «δεν υπάρχει εναλλακτική», ούτε υποκλίνονται στις ψευτοπροοδευτικές μόδες όπως σήμερα του νεοφιλελεύθερου δικαιωματισμού. Αλλά παλεύουμε ως ΟΚΔΕ για να ορθώσουμε ένα αντίπαλο δέος με οδηγό την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος και την πάλη για το σοσιαλισμό. Μία δύναμη που έχει ως αποκλειστικό στόχο την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής. Αυτή είναι η ΟΚΔΕ. Με αυτόν τον στόχο καλούμε εργαζόμενους, νέους και φτωχά λαϊκά στρώματα να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Να οργανωθούν στην ΟΚΔΕ και να παλέψουν μαζί μας για την οικοδόμηση μιας στέρεης, εργατικής, κομμουνιστικής δύναμης. Στις 21 του Μάη, μοναδική χρήσιμη επιλογή για τους αγώνες και το μέλλον μας, στηρίζουμε, ψηφίζουμε ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Οι θέσεις, η πολιτική και το πρόγραμμα που παρουσίασαν οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι στηρίζεται σε μια αντικειμενική εξέταση της κατάστασης, σε μια μαρξιστική ανάλυση το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία και στο καπιταλιστικό σύστημα γενικότερα. Η ΟΚΔΕ είναι μια μαρξιστική διεθνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και είναι σχεδόν η μοναδική διεθνιστική οργάνωση μετά τη διάλυση του σταλινισμού και όλων των αποχρώσεων αυτού του ρεύματος. Η οργάνωσή μας, παρά τις όποιες συκοφαντίες, τα όποια κυνηγητά έχει υποστεί στη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της, κατόρθωσε να είναι πάντοτε παρούσα στους αγώνες, στις μαρξιστικές αναλύσεις και στις διάφορες μεγάλες καμπές της ιστορίας του ελληνικού εργατικού κινήματος. Η ΟΚΔΕ ιδρύθηκε από τον Παντελή Πουλιόπουλο όταν διαπίστωσε τον εκφυλισμό του ΚΚΕ, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα όλες αυτές τις τραγικές ήττες που γνώρισε το εργατικό κίνημα και η αριστερά στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Η ΟΚΔΕ συμμετείχε σε όλες τους μεγάλους επαναστατικούς αγώνες, είτε στο Μάη του 1936, είτε στα Δεκεμβριανά, στα Ιουλιανά, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και ούτω καθεξής. Και βεβαίως σε όλους τους αγώνες που είχαν σαν σκοπό την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, του βιωτικού επίπεδου για καλύτερη υγεία, παιδεία και ούτω καθεξής. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της είναι πάντοτε δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στους αγώνες τους. Παλεύει μαζί για μια καλύτερη ζωή, για μια βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου,
αλλά ταυτόχρονα και για μία ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας και την εγκαθίδρυση μιας συλλογικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας σοσιαλιστικής. Οι αναφορές της οργάνωσής μας, οι αναφορές της οργάνωσης κομμουνιστών διεθνιστών είναι η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι γενικότερα, όπως και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτούς εξυπηρετεί η πολιτική τους, σε αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο με τις αναλύσεις μας, με τις αγώνες μας, με το πρόγραμμα και την πολιτική μας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει πάντοτε, παρεμβαίνει πάντοτε στο εργατικό και στο λαϊκό κίνημα και κατεβαίνει και στις εκλογές με έναν και μοναδικό σκοπό, να βοηθήσει τους ίδιους τους εργαζόμενους, να βοηθήσει την καλύτερη οργάνωση των αγώνων, να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στον εμπλουτισμό της πάλης και για να μπορέσει να ξεφύγουμε, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όλοι από αυτήν τη θλιβερή κατάσταση που μας έχουν ρίξει τα αστικά μνημονιακά κόμματα αλλά και οι ίδιες οι ρεφορμιστικές δυνάμεις. Βεβαίως δεν σκορπάμε αυταπάτες. Δεν είναι εύκολος αυτός ο στόχος. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται πολιτική, χρειάζεται σχέδιο αγώνων. Οι σύντροφοι προηγούμενα έδωσαν ορισμένες πτυχές αυτής της πολιτικής μας, αυτού του αγώνα μας, αυτού του προγράμματός μας. Όσοι θέλουν να μας γνωρίσουν καλύτερα, μπορούν στα έντυπά μας, μπορούν στα βιβλία μας και σε κάθε κινητοποίηση που υπάρχει των εργαζομένων. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αδίσταχτοι. Δεν σταματάνε μπροστά σε οποιαδήποτε ψέμα, σε οποιαδήποτε συκοφαντία και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν την πιο ομή βία και καταστολή την οποία γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα στη μνημονιακή περίοδο, ιδιαίτερα σε αυτήν που βιώσαμε την προηγούμενη τετραετία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας και σαν αυτό που εξέθεσαν οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι. Είναι ένα σύνολο προτάσεων, ένα σύνολο ενιαίων, ένα σύνολο προτάσεων που σε τελευταία ανάλυση οδηγούν στο σοσιαλισμό. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι το πρόγραμμά μας δεν είναι απλώς τελεσίγραφα, ούτε είναι μια πραξικοπηματική πολιτική σαν κι αυτή που κάνουν στην καθημερινότητά τους όλα τα αστικά και ρεφορμιστικά κόμματα. Στηρίζεται σε αναλύσεις, σε μαρξιστικές αναλύσεις, που κάθε φορά ωστόσο εμπλουτίζονται από τις εμπειρίες, κάθε φορά εμπλουτίζονται από την εποχή στην οποία ζούμε. Η ΟΚΔΕ κάνει κριτική, συντροφική κριτική στις άλλες οργανώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι για να συκοφαντήσει ή, εν πάση περιπτώσει, για να μειώσει οποιονδήποτε άλλον, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολο το έργο της εργατικής τάξης. Το ίδιο θα επιθυμούσαμε από όλους και για την πολιτική μας,
μια καλόπιστη κριτική. Αυτή τη δεχόμαστε από όλους, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια βελτίωση, μια σημαντική συμβολή και για τη δική μας βελτίωση. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, πιστεύει επίσης στο διεθνισμό. Είναι μια διεθνιστική οργάνωση, γιατί πιστεύει ότι η λύση των μεγάλων προβλημάτων μπορούν να λυθούν μονάχα σε διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και η διεθνή συνεργασία των εργαζομένων όλων των κόσμων, όλου του κόσμου, είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στους καπιταλιστές και στους υπεριαλιστές. Είναι η μοναδική ασπίδα που μπορεί να βοηθήσει όλους μας για να φτάσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία, να απαλλαγούμε από τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική ένωση των Ευρωπαίων καπιταλιστών και υπεριαλιστών. Έτσι και γνωρίσαμε καλά όλα αυτά τα χρόνια την πολιτική αυτών που κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις πλάτες μας. Τη γνωρίσαμε ειδικά την τελευταία περίοδο με τα μνημόνια. Εμείς αγωνιζόμαστε για τις Ηνωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Η προοπτική και η καθημερινή παρουσία μας μέσα στους αγώνες μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε να στηρίξετε και να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ. Η ψήφος σας στην οργάνωσή μας θα είναι μια χρήσιμη επιλογή. Αυτό το εγγυάται η ιστορία μας, η καθημερινή μας παρουσία μέσα στους αγώνες. Στηρίξτε λοιπόν, ψηφίστε την ΟΚΔΕ. Είναι μια χρήσιμη επιλογή.